ένας παντελώς ακατάλληλος χώρος για τους πρόσφυγες. Είναι περίπου 13 με 14 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα, αλλά είναι επίσης μακριά και από τη Θήβα. Νομίζω ότι εσκεμμένα έχει επιλεχθεί ένας τέτοιος χώρος μέσα σε μια δασική περιοχή, σε ένα βουνό ουσιαστικά, για να μην είναι προσβάσιμος εύκολα τόσο από τους Χαλκιδαίους όσο και από τους Θηβαίους. Ωστόσο όμως ο κόσμος βλέπουμε ότι σε καθημερινή βάση πηγαίνει να προσφέρει, να βοηθήσει τους πρόσφυγες και όχι μόνο με αυτό το αίσθημα της φιλανθρωπίας, αλλά με ένα αίσθημα αλληλεγγύης, που για μένα νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικότερο. Θα ήθελα να πω ότι στο χώρο της Ριτσόνας βρίσκονται πάνω από 40 παιδιά τα οποία δεν ξεπερνάνε την ηλικία των 10 μηνών, δηλαδή είναι πάρα πολύ μωρά. Επίσης τα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 250 ανήλικα παιδιά, εκτός από τα μωρά που υπάρχουν. Στη Ριτσόνα βρισκόντουσαν γύρω στους 800 τόσους ανθρώπους. Αλλά αυτή τη στιγμή ορισμένοι από αυτούς έχουν φύγει και βρίσκονται γύρω σε 650 με 700 άτομα αυτή τη στιγμή στη Ριτσόνα. Φανταστείτε ότι για περίπου των 700 άτομα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 4 ντους. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες υγιεινής και κάτω από αυτή τη ζέστη, σε ένα χώρο όπου υπάρχει γύρω δάσος και κάτω χώμα και αυτοί οι άνθρωποι μένουν στις σκηνές, ότι οι συνθήκες υγιεινής είναι ανεπίτρεπτες. Θα ήθελα επίσης να καταγγείλω, σαν πρωτοβουλία αλληλέγγυων σε πρόσφυγες και μετανάστες, τη στάση που έχει κρατήσει το δίκτυο Αντίστασης και Αλληλεγγύης, το οποίο είναι ένα δίκτυο που ουσιαστικά στελεχώνεται και απαρτίζεται από ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο μόνος στόχος του όλο αυτόν τον καιρό είναι πώς θα κρατήσει τους πρόσφυγες μακριά από την πόλη, πώς θα τους χρυσώσει το χάρτη, αλλά και πώς θα μπορέσουμε να τους λένε διάφορα πράγματα, ώστε να μην εξεγείρονται. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ούτε καν καταγραφή μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βρίσκονται εδώ από τέλος Φλεβάρη, αρχές Μάρτη, σε ένα χώρο παντελώς ακατάλληλο, όπως είπα και πριν. Ο χώρος δεν έχει τρεφούμενο νερό από το δίκτυο και επίσης το ρεύμα που υπάρχει δεν είναι για κάθε σκηνή, δηλαδή κάθε άνθρωπο στη σκηνή του δεν έχει ρεύμα, αλλά το στρατόπεδο φωτίζεται περιμετρικά και αυτό δημιουργεί ακόμα περισσότερο την αίσθηση του στρατοπέδου συγκέντρωσης. Οι άνθρωποι εκεί έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολες ώρες, ειδικά την Άνοιξη, όπου οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες, ήταν μέσα στη λάσπη κατά κυριολεξία και τώρα φυσικά τους τρώει ο ήλιος. Στο χώρο υπάρχουν φίδια, όπου σκοτώνονται σε καθημερινή βάση και φυσικά έχουμε δει και βίντεο που έχουν τραβήξει πρόσφυγες στα κινητά τους τηλέφωνα που έχουν κατέβει στο χώρο του στρατοπέδου μέχρι και αδελογούρνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα που βρίσκονται μικρά παιδιά, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι, ότι είναι εντελώς εγκατελειμμένοι και πολύ μακριά από την πόλη. Ο Δήμαρχος της Χαλκίδας και το Δημοτικό Συμβούλιο, με ορισμένες βέβαια εξαιρέσεις, κάνουν ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι πρόσφυγες. Αρνούνται να συνεργαστούν, αρνούνται ακόμα να βάλουν έστω και ένα λεωφορείο για να μπορέσει αυτός ο κόσμος να κατέβει στη Χαλκίδα και βρίσκονται εκεί πέρα απομονωμένοι και αποκομμένοι. Οι συνθήκες υγιεινής είναι απαράδεκτες, ακόμα και η ιατρική παρακολούθηση αυτών των ανθρώπων είναι δύσκολη. Υπάρχει εκεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Ισλαμικός Ερυθρός Σταυρός, που βέβαια προσπαθούν κάτι να κάνουν, αλλά χωρίς επιτυχία, θα έλεγα. Και το λέω έτσι και πολύ κομψά, ας πούμε, γιατί μάλλον είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα με αναπηρικά αμαξίδια, τα βρέφη, έγκυες γυναίκες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει εγχειρήσει καρδιάς, πολλοί αυτοί οι άνθρωποι είναι πεταμένοι κατά κυριολεξία μέσα στο βουνό. Το νοσοκομείο της Χαλκίδας προσπαθεί να κάνει ορισμένα πράγματα όταν επισκέπτονται αυτό οι πρόσφυγες, όμως και εκεί ορισμένες φορές απαντώνται φαινόμενα ρατσισμού και φαινόμενα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα βλέπουμε μέσα στα νοσοκομεία απέναντι στους πρόσφυγες.
Επίσης, το φαγητό τους είναι άθλιο, είναι κατεψυγμένο, είναι ένα catering το οποίο έχει κοστίσει 176.000 ευρώ για ένα μήνα και το φαγητό, όπως οι ίδιοι πρόσφυγες δηλώνουν, δεν είναι φαγητό ούτε για τα σκυλιά. Για όλα αυτά, και ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ και το Δίκτυο Αντίστασης και Αλληλεγγύης, το οποίο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας με άλλο όνομα, κοφρεύουν και επί της ουσίας δεν ενδιαφέρουν να λύσουν προβλήματα. Τα πάντα τα έχουν αφήσει στις ΜΚΟ. Υπάρχουν ΜΚΟ στο χώρο της Ριτζόνας από τη Σκανδιναβία, ακόμα και από την Κίνα. Υπάρχουν ΜΚΟ οι οποίες όμως στέκονται υποκριτικά απέναντι στο πρόβλημα του πρόσφυγα και του μετανάστη. Να πούμε ότι εδώ στο χώρο της Ριτζόνας υπάρχουν πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ, από το Κουρδιστάν της Συρίας, ας πούμε, της Τουρκίας και αλλού. Υπάρχουν πολλοί Σύριοι, όσοι το πλήστον είναι Σύριοι, και ορισμένοι Αφγανοί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο. Είναι διαφορετικές εθνότητες, άνθρωποι με διαφορετικούς πολιτισμούς, ασχέτως αν εμείς τους βλέπουμε ως ένα, που έχουν και τις διαφωνίες τους μεταξύ τους, οι οποίες όμως κρατιούνται σε ένα καλό επίπεδο. Δεν έχουμε περάσει δηλαδή να δούμε πράγματα που βλέπουμε σε άλλα τα κάμπα. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ριτζόνα είναι ένας χώρος ο οποίος δεν πρέπει να συνεχίσει να στεγάζει μετανάστες. Αυτό είναι ένα στρατόπεδο της αεροπορίας, το οποίο τελεί κάτω από στρατιωτική διοίκηση, υπό την εποπτεία όμως του Δικτύου Αντίστασης και Αλληλεγγύης και του ΣΥΡΙΖΑ, όπως σας είπα, οι οποίοι για αρκετό καιρό ετοιμάζαν αυτόν τον ακατάλληλο χώρο για να φιλοξενήσουν εντός εισαγωγικών τους πρόσφυγες, με άκρα μυστικότητα. Και αφού το κάναμε αυτό, στη συνέχεια είδαμε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση στη Ριτζόνα, η οποία είναι απολύτως απαράδεκτη. Επίσης, όταν επιχειρήθηκε στα όρια του Δήμου της Ερέτριας να μεταφερθούν μετανάστες σε ένα ξενοδοχείο. Γιάννη, όσο μπορεί. Πιο σύντομα, σε παρακαλούμε. Όσο μπορεί, λέω πιο σύντομα, Γιάννη, σε παρακαλούμε. Όσο μπορεί, πιο σύντομα, λέω. Ναι, η Δήμαρχος της Ερέτριας καταγράφωσε τους πρόσφυγες και όσους τους υποστηρίζουν με ρατσιστικά και φασιστικά σχόλια. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σαφώς και υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί και θέλει να δείξει αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, αλλά αυτή τη στιγμή και από το Δήμο της Χαλκίδας αλλά και από άλλους χώρους και από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το πράγμα σχεδόν μας απαγορεύεται, γιατί τα πάντα τα έχουμε παραδώσει στις ΜΚΟ. Αυτό.